Να έχουν σχολείο ή να μην έχουν. Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν. Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν. Να αρκεστούν με αυτά που έχουν. Δεν είναι και όριμοι για να το έχουν. Σε συμβολική διώρη αποχή προχώρησαν μαθητές και καθηγητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αργολίδα. Ζητούν την κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών κενών με μόνιμους διορισμούς καθηγητών ειδικοτήτων και έγκαιρη τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες και κατάλληλες κτηριακές υποδομές για την διεξαγωγή των μαθημάτων. Γενικώς έχουμε τραγικές ελλείψεις. Υπάρχει ένα σχολείο που έχει στεγαστεί σε ένα παλιό δημοτικό που υπήρχε εδώ, αλλά ένα σχολείο πρέπει να φτιάχνεται με προοπτική. Έτσι. Για παράδειγμα, θέλουμε λύκειο του χρόνου. Έχουμε γυμνάσιο, τις τρεις τάξεις του γυμνασίου και θέλουμε λύκειο. Αυτό δεν υπάρχει ούτε στα χαρτιά, ούτε ως προοπτική, ούτε ως τίποτα. Αυτό δεν είναι δυνατό να συμβαίνει, έτσι. Δηλαδή, τα παιδιά τώρα που είναι τρίτη γυμνασίου πρέπει να ξέρουν που θα είναι του χρόνου, πώς θα προετοιμαστούν. Και αυτό φέρνει μια σειρά άλλων προβλημάτων που είναι σαν να είμαστε λίγο ξεχασμένοι, ας πούμε, στο χωριό. Όπως ότι δεν έχουμε μουσικό, δεν έχουμε καθηγητή χορού, δεν έχουμε καθηγητή κινηματογράφου, δεν έχουμε αίθουσες. Εγώ είμαι στο θέατρο. Και την κατεύθυνση του θεάτρου που χρειάζεται ένας χώρος για να κινούνται τα παιδιά και δεν υπάρχει αυτός ο χώρος. Άρα δηλαδή. Ζητάτε υποδομές. Βεβαίως. Βεβαίως. Καλά, δεν μιλάμε τώρα. Και καθηγητές, είπατε μουσικό. Βεβαίως, βεβαίως. Καθηγητή χορού, καθηγητή κινηματογράφου. Μέχρι τώρα μας έλειπε ο γυμναστής, μας έλειπε ο πληροφορικός. Εντάξει, κάπως αυτά σώνονται, ας πούμε, σιγά-σιγά. Ακούστε πώς γίνεται στα καλλιτεχνικά. Υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις. Η μία είναι καστικά. Θέατρο, κινηματογράφος και χορός. Μάλιστα. Δηλαδή, κανονικά σε κάθε κατεύθυνση υπάρχουν τα παιδιά που θέλουν να... Μπράβο. Και μέσα από εξετάσεις επιλέγονται. Και στο χορό φέτος, ας πούμε, εξέφρασαν πάλι παιδιά το ενδιαφέρον τους και δεν έγινε ποτέ τμήμα επειδή μας είπαν ότι είναι λίγα, νομικά δεν στέκει αυτό. Υπάρχουν κατευθύνσεις, οικαστικά, υπάρχει θέατρο, υπάρχει χορός. Μόνο στη Δευτέρα βέβαια χορός. Υπάρχουν καθηγητές, στο χορό δεν υπάρχουν. Και στον κινηματογράφο, που είμαστε μαζί θέατρο κινηματογράφος, δεν υπάρχει επίσης καθηγητής. Άρα γίνονται με πάρα πολλά κενά πετσοκομμένα τα μαθήματα και με απώλειες. Είναι 97 αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αλλά σκοπεύουμε να τα διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή, κάνεις κανονικά τα μαθήματα και έχεις έξτρα τα μαθήματα των κατευθύνσεων. Βέβαια, αυτό είναι το βασικό. Και φυσικά η υλικοτεχνική υποδομή από εκεί και πέρα. Έτσι. Δηλαδή, εννοείται ότι δεν υπάρχουν υπολογιστές, εννοείται ότι δεν υπάρχει αίθουσα με πειράματα, γιατί δεν έχουμε τα βασικά. Όπως γνωρίζετε, ξεκινήσαμε λοιπόν πριν από 3 χρόνια να λειτουργούμε εδώ στην Προσύμνη, σαν το πρώτο καλλιτεχνικό γυμνάσιο όλης της περιφέρειας Πελοποννήσου. Είναι λοιπόν ένα σχολείο που αφορά περισσότερο βέβαια τον ομό Αργολίδας και φυσικά παίρνει τα παιδιά του από όλες τις πόλεις, από όλη την περιφέρεια του ομού Αργολίδας. Όμως έχουμε, όπως βλέπετε, προβλήματα. Είχατε επισκεφτεί το χώρο και πριν από 1 χρόνο δεν έχουμε μεγάλες διαφορές από πέρυσι. Δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο, κάποιους οι οποίοι να μας βοηθήσουν ουσιαστικά στο ρόλο μας. Εδώ έχουμε παιδιά τα οποία δίνουν εξετάσεις για να έρθουν σε αυτό το σχολείο. Έχουμε παιδιά που θα έπρεπε να έχουμε δημιουργήσει 3 κατευθύνσεις και λειτουργούμε με 2. Μας λείπει μια μεγάλη κατεύθυνση, η κατεύθυνση χορού, και θεωρώ πως είναι σαν να έχουμε ένα χολό σχολείο. Εμείς θέλουμε ένα σχολείο άρτιο και για να το έχουμε αυτό πρέπει να έχουμε και τις 3 κατευθύνσεις. Επίσης, όπως γνωρίζετε, οι καθηγητές είναι αυξημένων προσόντων. Είναι δηλαδή καθηγητές οι οποίοι για να έρθουν εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας κατόπιν αιτήσεώς τους βεβαίως, αλλά και κατόπιν των προσόντων τα οποία έχουν. Δηλαδή έχουμε όλα τα προσόντα και τα παιδιά μας και εμείς οι καθηγητές θέλουμε όμως τη στήριξη του κράτους για να λειτουργήσουμε, για να δημιουργήσουμε. Είμαστε ένα σχολείο πολιτισμού, ένα σχολείο που έχουμε εξαιρετικούς μαθητές, σας το λέω και σας το υπογράφω. Έχουμε καταπληκτικούς καθηγητές των άλλων μαθημάτων, ας πούμε τους μαθηματικούς μας, τους φιλολόγους μας, που πραγματικά είναι εξαιρετικοί, γιατί και αυτοί είναι αυξημένων προσόντων. Θα πρέπει αυτό να το τονίζω και να το ξέρετε. Παιδιά τα οποία μπορούν να μπουν
Είμαι σίγουρη σε πάρα πολλές σχολές. Δηλαδή, είμαι σίγουρη και στην ιατρική θα έχουμε παιδιά. Θα έχουμε παιδιά και δικηγόρους θα βγάλουμε από εδώ. Αλλά φυσικά και θα έχουμε και τους καλλιτέχνες μας. Τους οποίους όμως θα τους δούμε λίγο αργότερα να λάμπουν τα ονόματά τους. Αλλά θα πρέπει λίγο από τώρα να στρέψουμε το ενδιαφέρον σε αυτά τα παιδιά και να τα βοηθήσουμε. Πώς θα γίνει, χρειάζονται τη βοήθειά μας. Η δικιά μας σκέψη σαν γονείς όταν ήρθαμε και γράψαμε τα παιδιά μας στο σχολείο αυτό, ήταν διπλή. Η πρώτη μας σκέψη ήταν τα παιδιά μας να πάρουν καλή γενική μόρφωση και η δεύτερη σκέψη μας ήταν τα παιδιά μας να αξιοποιήσουν τα ταλέντα, τα καλλιτεχνικά, τα οποία είχαν ήδη μέσα τους και τα είχαμε δει εμείς, επειδή ακριβώς ως γονείς είχαμε καταλάβει αυτή την έθεσή τους. Στο σχολείο αυτό πράγματι βρήκαμε αυτά τα δύο ζητήματα τα οποία θέλαμε. Και στη γενική εκπαίδευση πάνε καλά. Να πω μόνο ότι το 15% των παιδιών είναι αριστούχοι. Το 15% και πάνω από 15,5% νομίζω έχει το 85% ή το 90%. Δηλαδή υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης και μόρφωσης στα παιδιά. Και όσον αφορά το καλλιτεχνικό κομμάτι, τα παιδιά μας έχουν συμμετάσχει σε εκθέσεις, έχουν συμμετάσχει σε διαγωνισμούς. Κατέβηκαν κάτω στο Δήμο Αχαρνών, πήραν βραβεία στο θέατρο και στο χορό. Έχουν κάνει φοβερές για την ηλικία τους πάντα. Μην ξεχνάμε ότι είναι έφηβοι, 13-14 ετών. Έχουν κάνει πράγματα τα οποία πραγματικά είναι αξιοθαύμαστα. Και ερχόμαστε σήμερα στο σχολείο αυτό, το οποίο του χρόνου θα φιλοξενήσει και την πρώτη τάξη του Λυκείου, και βλέπουμε ότι οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν επαρκούν. Από την αρχή της ίδρυσής μας, τον περασμένο Μάιο, φωνάζουμε για το θέμα αυτό. Θέλουμε επέκταση του κτηρίου. Θέλουμε να βοηθηθεί το σχολείο αυτό να μπορέσει πραγματικά να ανθίσει. Δεν έχουμε εργαστήριο θετικών επιστημών. Πώς περιμένουμε να μπούμε σε κατεύθυνση ηλικιακή χωρίς να έχουμε το εργαστήριο των θετικών επιστημών? Δεν έχουμε βιβλιοθήκη για τα θεωρητικά μαθήματα, δεν έχουμε εργαστήριο πληροφορικής. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι εύκολο να γίνουν. Εγώ θα κλείσω αυτή τη σύντομη τοποθέτησή μου λέγοντας ότι με όλη την καλή πίστη που έχουμε προς τους διοικούντες και την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κρατούντες στο Υπουργείο Παιδείας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι δεν μπορούμε να ξεκινάμε ένα σχολείο και να το αφήνουμε έρμεο στην τύχη του. Τα παιδιά εργάζονται, οι καθηγητές εργάζονται, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Ζητάμε την άμεση συμπαράσταση και βοήθεια από το κράτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.